ευλαβείς προσκυνηθέ. Πρωτίστως από αυτή τη θέση να ευχηθώ σε όλους σας καλή και Αγία Τεσσαρακοστή. Συγκινούμε πάρα πολύ που κάθε Τετάρτη ο ναός αυτός ασφυκτικά είναι γεμάτος, αλλά και έξω από το ναό που δεν χωρούν πολλοί από τους πιστούς που παρακολουθούν την παράκληση, και συγκινούμε πιο πολύ γιατί ανάμεσά σας είναι αρκετοί που έρχονται από πάρα πολύ μακρινές επαρχίες, ακόμη και από το εξωτερικό. Αυτό με συγκινεί όλους ιδιαίτερως και είμαι υποχρεωμένος να επαναλαμβάνω πολλές φορές τα ίδια λόγια, γιατί κάθε Τετάρτη είναι πάρα πολλοί που έρχονται για πρώτη φορά. Οι ευχές, οι εξορκιστικές που διαβάζονται, που δράτουμε της ευκαιρίας να σας παρακαλέσω όσοι παίρνετε την απόφαση για να έρθετε την Τετάρτη, να ήδη ευρίσκεστε εδώ πριν 10 λεπτά αρχίσει η παράκληση που αρχίζει 4.30, να προλαμβάνετε να δίνετε τα ονόματα που διαβάζονται μέσα στο ιερό από τους πατέρες και που αρχίζουν ευθύς με την παράκληση οι ευχές εξορκιστικές που είναι πολλές και μεγάλες του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου και του Αγίου Κυπριανού. Όμως αυτές οι ευχές είναι, θα μπορούσα να πω, οι πρώτες βοήθειες για να απαλλαγεί κανείς από την επίρρεια της μαγείας που δυστυχώς αυτό το δαιμόνιο ξεκληρίζει στην εποχή μας χιλιάδες άτομα και οικογένειες. Είναι γιατί οι χριστιανοί μας δεν είναι ζωντανά της Εκκλησίας μέλη. Χριστιανός που προσεύχεται, που νηστεύει, που εξομολογείται, που μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων, δεν τον πιάνουν τα μάγια. Απόδειξης το ότι ο μάγος, ο φοβερός μάγος των 3ων αιώνα στην Αντιόχεια, ο Κυπριανός, να είναι τώρα για 16 αιώνες περίπου Άγιος Κυπριανός και να ευεργετεί το ανθρώπινο γένος, και θα το ευεργετεί με την παρησία που έχει στο Χριστό μας μέχρι την Δευτέρα του Χριστού μας παρουσία. Αν λοιπόν έφτασε στα σκαλοπάτια ο μάγος της Αγιοσύνης, δια της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας, είναι γιατί είχε αποτύχει στην καριέρα του σαν μάγος στα μάγια που έκανε στην Ιωστίνα. Και γιατί δεν την πιάσαν την Ιωστίνα τα μάγια? Γιατί η Αγία Ιωστίνα είχε στοχεύσει την αγνότητα, την σοφροσύνη και όχι την πορνεία και την μοιχεία που σαν τους χείρους οι περισσότεροι σήμερα νέοι, αλλά και μόνο νέοι, αλλά δυστυχώς τις ημέρες μας και ηλικιωμένοι και γέροι σέρνονται στο πάθος αυτό το φοβερό της ακολασίας. Αλλά είχε στοχεύσει, επαναλαμβάνω, την αγνότητα και τη σοφροσύνη. Επροσήφκετο, ενίστευε, που δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί μας δεν σέφονται το θεσμό της νηστείας. Ακόμη και την πρώτη μέρα της Σαρακοστής, που πίνουν με τα κιλά το κρασί, και αν ακόμη δεν φάνε κρέας, που δυστυχώς και κρέας ψήνουν πολύ και τρώνε, τρώνε με τα κιλά τα οστρακόδερμα, γιατί νηστεία είναι ασιτεία στην ουσία. Νηστεία σημαίνει ασιτεία. Και λύσεις νηστείας, αν θα φας κάτι που δεν θα είναι καταλύσιμο, για να είναι κατάλυσης, λέγεται λύσεις της νηστείας. Δεν αμαρτάνει κανείς με την λύση της νηστείας, αλλά όχι όμως να φάει περισσότερα από ό,τι έτρωγε όταν δεν θα ενίστευε. Και μάλιστα δυστυχώς αυτή την περίοδο οι χριστιανοί μας αμαρτάνουν ακόμη περισσότερο με τα καρναβάλια, που είναι υπολείμματα ειδωλολατρίας. Είναι φοβερό να βλέπεις τον άνθρωπο που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού να γίνεται, με συγχωρείτε, γαϊδούρι, να γίνεται όλων των ζώων που έχουν τις μορφές. Δυστυχώς τις ημέρες μας να βλέπουμε και κέρατα και ωραίες να έχουν ακόμη και την μορφή του διαβόλου. Ο άνθρωπος που είναι η εικόνα του Θεού να παίρνει την εικόνα και την μορφή του διαβόλου. Που αυτά δεν μένουν απλήρωτα. Όταν το κάνεις το χατήρι του σατανά και παίρνεις και τη μορφή του, σε εξουσιάζει, παραμένει κοντά σου όσο και τον κάνεις αυτό για αστείο, γιατί αυτά δεν είναι αστεία πράγματα.
Πώς λοιπόν να βοηθηθούν οι χριστιανοί μας όταν μασκαρεύονται, όταν δεν νηστεύουν? Και ειδικά επαναλαμβάνω, την περίοδο αυτή που είναι αυστηρά, είναι η πιο αυστηρά νηστεία, γι' αυτό και λέγεται Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Νήστευε λοιπόν η Αγία Ιωστίνα, εξομολογεί το ακόμη και τους λογισμούς της, και κοινωνούσε 3 και 4 φορές, όχι το χρόνο, την εβδομάδα, κατά την καλή συνήθεια που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν έρωτα σαρκικό, είχαν έρωτα θείο. Υπάρχει η λέξη σε αυτή στα βιβλία της Εκκλησίας, θείος έρος, θείος έρωτας. Αγαπούσαν το Θεό, λαχταρούσαν το Θεό, και γι' αυτό δεν μπορούσαν να αντέξουν να μην μεταλαμβάνουν σχεδόν καθημερινώς. Και να ένα παράδειγμα, σήμερα είχαμε την πρώτη προηγιασμένη. Γιατί γίνανε οι προηγιασμένες? Γιατί η περίοδος αυτή είναι περίοδος πένθους. Η λειτουργία έχει αναστάσιμον χαρακτήρα. Και γιατί είναι περίοδος πένθους, δεν επιτρέπεται να γίνονται λειτουργίες εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή. Μόνο αν τύχει του Ευαγγελισμού, όποια μέρα και αν τύχει. Οι χριστιανοί μας, από τα παλιά χρόνια που κοινωνούσαν τακτικά, δεν άντεχαν να περιμένουν το Σαββατοκύριακο για να κοινωνήσουν. Τέτοια λαχτάρα, τέτοια αγάπη είχαν για τον Χριστό. Και οι πατέρες οι Άγιοι καθαίρωσαν τις προηγιασμένες λειτουργίες. Και λέγεται προηγιασμένοι, γιατί από την Κυριακή, αντί να βγάλουν να αγιάσουν έναν αμνό, αγιάζουν 2, 3, 4 όσους θέλουν για να λειτουργήσουν. Προαγιάζεται λοιπόν ο αμνός από την Κυριακή, φυλάσσεται στο αρτοφόριο και γίνεται προαγιασμένη με τον εσπερινό της επομένης ημέρας. Οι περισσότεροι χριστιανοί μας σήμερα δεν ξέρουν τι πάνε να πει προαγιασμένη. Δεν ξέρουν. Στα χωριά σπανιότατα γίνεται. Αλλά και εκείνοι στις πόλεις που γνωρίζουν, ακούγεται πολλές φορές, πάμε σήμερα να ακούσουμε προηγιασμένοι, για να ικανοποιήσουν την ακοή τους, να ακούσουμε. Ενώ η προηγιασμένη δεν είναι για να την ακούσει κανείς. Σκοπό έχει για να κοινωνήσουν επιστή των αχράντων μυστηρίων. Τότε λοιπόν γίνονται τώρα οι προηγιασμένες λειτουργίες στη Μεγάλη Σαρακοστή, αυτό προδίδει, αυτό μαρτυρεί τον έρωτα, την αγάπη που είχαν οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, μέχρι τον πρώτον, τον δεύτερον, τον τρίτον, ακόμη και τέταρτον και μετά αιώνα, που είχαν για την μυστηριακή ζωή. Αυτός λοιπόν που έχει μυστηριακή ζωή, δηλαδή που είναι κοντά στην Εκκλησία, κοντά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, κοντά στην Αγία Κοινωνία, δεν τον πιάνει τίποτε. Εάν λοιπόν πιάνουν τα μάγια, πιάνουν γιατί οι χριστιανοί μας δυστυχώς δεν προσεύχονται, δεν εκκλησιάζονται, δεν νηστεύουν, δεν εξομολογούνται. Ακόμη και αυτοί που εξομολογούνται, οι ολίγοι, αφήνουν και πολλά για το διάβολο. Δεν τα εξομολογούνται όλα, δεν τα εξαγορεύονται όλα. Λυπάμαι που δεν αναξιώθηκα να εκδώσω ένα σεφυλάδιο, ένα συγκλονιστικό που μου συνέβη πριν 6-7 χρόνια, που ανέστησε η Παναγία μας μια ηλικιωμένη 85 χρονών που ζούσε ζωή αφιερωμένη για μισόν αιώνα και παραπάνω, 60 χρόνια, και την ανέστησε εκεί που ήταν σε κόμμα για ένα μήνα, που δεν είχε καμιά επαφή, και στο μήνα επάνω άνοιξε τα μάτια της, αναισθήθη, στυλώθηκε στο κρεβάτι και ζήτησε τροφή. Και όταν έκανε τα παράπονα της μπροστά στην εικόνα, τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας την άλλη μέρα, γιατί με έφερε στη ζωή, τι να κάνω στην ηλικία αυτή που είμαι τώρα? Μια λάμψη βλέπει μπροστά στην εικόνα και βλέπει ολόσωμη την Παναγία μας, όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Και λέει, ναι παιδί μου, εγώ με σύντευσα στο Χριστό μας και σε έφερα στη ζωή πίσω. Αλλά γιατί μου λες το γιατί? Ξεχνάς όταν ήσουν 17 ετών που έκανες μια αμαρτία και δεν την έχεις εξαγορευτεί. Θα ειδοποιήσεις και της υπέδειξε έναν αδελφό εδώ από το μοναστήρι να εξαγορευτείς αυτό που δεν έχεις πει? Και όταν έχασε από μπροστά της την Παναγία μας, θυμήθηκε πριν 65 χρόνια τι είχε κάνει, που με το γύρας, με τις αρρώστιες, αρτηριοσκλήρωση και ουρία και ζάχαρο και το ξέχασε και ειδοποίησε επιγόντως και εξαγορεύτηκε με κλάματα και με λυγμούς.
αυτό που είχε κάνει πριν 65 χρόνια. Βλέπετε λοιπόν, για να έχει καλή ζωή, η Παναγία μας τη λυπήθηκε και μεσίτευσε στο Χριστό και την έφερε στη ζωή. Βλέπετε τι σημασία έχει ένα αμάρτημα αν κανείς δεν το εξαγορευτεί. Λίγοι εξομολογούνται, αλλά και από εκείνους που εξομολογούνται δεν εξαγορεύονται καθαρά. Εκείνος που εξαγορεύεται καθαρά και εν μετανοία τα αμαρτήματά του και γυρίζει στο χώρο της Εκκλησίας και της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας, δεν τον πιάνουν τα μάγια. Δεν τον πιάνουν τα μάγια. Έλεγα προημερών μία κυρία, να μου επιτρέψετε, όσοι το άκουσαν, δεν πειράζει να το ξανακούσουν, σήμερα είναι αρκετοί που δεν το έχουν ακούσει. Δεν μπορούσε η καημένη να έρθει από την Γερμανία, από το Μόναχο εδώ στην Ελλάδα, δεν είχε κανένα να αφήσει στο μαγαζί της. Είχε εστιατόριο και μας έγραψε ένα γράμμα η καημένη και μας έλεγε την κρίνια που είχε στο σπίτι της, που ήταν αγαπημένη σαν ανδρόγυνο και με τα παιδιά της, αλλά και το μαγαζί που πήγαινε για κλείσιμο, σταμάτησε με το μαχαίρι η δουλειά και μου λέει δεν μπορώ να έρθω στην Ελλάδα, σας παρακαλώ στείλτε μου το βίο του Αγίου Κυπριανού, την εικόνα του Αγίου Κυπριανού, λαδάκι και αγιασμό. Τα στείλαμε. Με τι πίστη η γυναίκα αυτή θα έκανε αυτό το αίτημά της? Θα βγάλετε το συμπέρασμα από το αποτέλεσμα. Όσοι παίρνετε το περιοδικό της Μονής θα το διαβάσετε με λεπτομέρειες, το θαύμα αυτό στο περιοδικό της Μονής. Τα στείλαμε αυτά, ταχυδρομικός, πήρε η γυναίκα, αμέσως έβαλε την εικόνα του Αγίου σε περίοπτον δέση στο εστιατόριό της και έβαλε και ακίνητη κανδύλα που την άλλαβε μέρα νύχτα. Που βλέπεις οι περισσότερες χριστιανές τις εικόνες τις έχουν στην κουζίνα, στα ντουλάπια, κρυμμένες. Να μην βλέπουν οι επισκέπτες και θεωρούνται εικόνες, τα έχατε έτσι. Τα πορτρέτα ακόμη και γεμνά τα έχουν στα σαλόνια. Οι φωτογραφίες προσφυλών προσώπων. Οι εικόνες, ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, στις ντουλάπες, στην κουζίνα πάνω, για να καπνίζονται κιόλα. Όχι να λιβανίζονται, να καπνίζονται. Τι είναι οι χριστιανοί μας σήμερα. Την πήρε αυτή και την έβαλε σε περίοπτον θέση και ακίμητη κανδύλα. Όλα μετράνε στα μάτια του Θεού. Λιβάνιζε, επροσήφιετο, παρακαλούσε τους Αγίους. Πέρασε ένας μήνας. Άρχισαν στο σπίτι να μην μαλώνουν. Άρχισε η δουλειά να πηγαίνει καλά. Ένας λοιπόν υπάλληλος που είχανε, που ήτανε αν καλώς ενθυμούμε Ιρακινός, και γιατί δεν είχανε δουλειά τον είχαν διώξει, και αυτός εζήλεψε γιατί κράτησαν ένα-δυο Έλληνες και έδιωξαν αυτόν. Και πάει λοιπόν και της λέει πες μου τι έχεις κάνει και δε σε πιάνουν τα μάγια που σου έκανα. Και έδωσε ένα σωρό λεφτά στο μάγο. Τι έχεις κάνει? Τι έχω κάνει, του λέει. Να, του δείξε την εικόνα, του δείξε το βιβλίο, του είπε τι έκανε. Α, της λέει, εσύ έχεις μεγάλη πίστη. Έλα να σου δείξω πού βάλαμε τα μαγικά. Με το μάγο, πού σου τα έχει βάλει. Και σε είχε μελετήσει για την τάδε ημερομηνία να πας από τροχαίο. Και πάει η γυναίκα, όπως μας τα γράφει στο γράμμα, μαζί εκεί που της έδειξε και βγάλαν ομοιώματα όσα άτομα ήταν στην οικογένεια, καρφιτσωμένα με άλλα εκεί και τα λοιπά, και τα βγάλαν από μέσα. Και αυτός επίστεψε, έγινε αιτία. Γιατί δεν την πιάνανε, απόρρισε γιατί δεν την πιάνανε, και έγινε αιτία να πιστέψει. Άλλο πάλι, εδώ στην Καλυθέα, μου το έλεγε στρατηγός που την είχε νικάρισα αυτή. Μου λέει πολλά θαύματα γίνονται στο μοναστήρι σας, και άρχισε να μου λέει την ιστορία. Είχα μια νικάρισα από τα Γιάννενα, πολύ καλή γυναίκα. Ξαφνικά αρρώστησε. Όλες οι κλειδώσεις την πονούσαν. Και έλειωνε σαν το κερί. Έλειωνε. Πέρασε τους καλύτερους καθηγητάς των Αθηνών, δεν τις βρήκαν τίποτε. Η γυναίκα όμως πόναγε. Η γυναίκα έλειωνε. Η επιστήμη δεν έβρισκε τίποτε. Μια γειτόνισσα της είπε, βρε εσύ πέφτασε στον τάφο. Οι γιατροί δεν σου βρίσκουν τίποτε. Δεν πας 2-3 Τετάρτη στον Άγιο Κυπριανό. Η γυναίκα ήρθε, φαίνεται, με πίστη. Ήρθε με ευλάβεια. Όχι όπως έρχονται πολλές με τα τσιγάρα μέχρι την πόρτα της εκκλησίας.
και με αστεισμούς και με λόγια και με εσχρά, γιατί είναι αλήθεια, λίγοι είναι αυτοί που έρχονται με πραγματική και με υποδειγματική πίστη και μετάνοια. Ζούμε κάθε μέρα μέσα στα θαύματα σε αυτόν τον χώρο, αλλά θαύματα σε εκείνους που έρχονται με πίστη και με ευλάβεια. Έτσι θα ήρθε και αυτή η καημένη από την Καλυθέα, θα ήρθε προετοιμασμένη, θα νίστεψε, θα εξομολογήθηκε και την Τρίτη Τετάρτη έγινε το θαύμα. Η γυναίκα σταμάτησε όλες όπου υπήρχε κλείδωση, πόνοι φοβεροί. Σταμάτησαν οι πόνοι. Της ήρθε η όρεξη. Άρχισε να τρώει. Πήρε βάρος. Η γυναίκα έγινε καλά. Πήγε αδελφική της φιλενάδα και της λέει, τι σου συνέβη, πώς έγινες καλά. Είπε αυτή αυτό και αυτό. Γονατίζει η φιλενάδα της και της λέει, αν έχεις τη δύναμη, συγχώρεσέ με, εγώ σου τα έκανα τα μάγια. Και εγώ σου τα έκανα τα μάγια. Σε είχα, λέει, φτιάξει, έδωσα χρήματα πολλά και σε είχα μελετήσει να πονούν όλες οι κλειδώσεις σου, να λιώνει σαν το κερί και να σε δω στολισμένη στο φέρετρο. Το πρώτο και το δεύτερο το απείλαψε. Το τρίτο δεν απείλαψε, γιατί πρόλαβαν οι Άγιοι τις μονίες. Και αυτό την έκανε αυτή να μετανοήσει και να ομολογήσει από το φθόνο της και τη ζήλια της. Σε ζήλεψα, της λέει, σε φθόνησα για τα χαρίσματά σου. Γιατί όλα αυτά τα δεινά δεν έρχονται από ξένα πρόσωπα, από φιλικά ή από συγκινικά πρόσωπα. Επανέρχομαι λοιπόν και τελειώνω. Για να απαλλαγείτε από την επίρρεια. Πέρα από τις ευχές τις εξορκιστικές, σας δίδεται μια ωραία ευκαιρία τώρα που είναι και περίοδος μετανοίας στην Μεγάλη Σαρακοστή, να κρατήσετε την νηστεία σας. Σας οικετεύω, μη χαλάσετε την νηστεία όλη τη Σαρακοστή. Εκτός κανείς και έχει σοβαρή ασθένεια. Και όταν λέω σοβαρή ασθένεια, να έχει καρκίνο, να έχει ανεμία, να έχει φοβερό έλκος. Γιατί άλλες αρρώστιες, όπως επί παραδείγματι το ζάχαρο, θέλουν νηστεία για να θεραπευθούν. Θέλουν εγκράτεια. Κρατήστε την νηστεία. Γιατί τούτο το γένος, λέει ο Χριστός, που επινήσετε τους δαίμονας, δεν εκπορεύεται η μίαν προσευχή και νηστεία. Χωρίς την προσευχή και την νηστεία δεν βγαίνει ο διάβολος. Χωρίς την προσευχή και την νηστεία δεν απαλλάσσεται κανείς από τα πάθη του. Και πέρα από αυτό, όπως οι πρωτόπλαστοι βγήκαν από τον παράδεισο για ένα φρούτο που έφαγαν, έτσι και εμείς, λένε οι πατέρες, δεν θα μπούμε στον παράδεισο εάν δεν σεβόμεθα το θεσμό της νηστείας. Κρατήστε λοιπόν την νηστεία σας. Προσευχηθείτε πιο πολύ αυτή την περίοδο. Μην χάνετε τον εκκλησιασμό σας τις Κυριακές. Εξομολογηθείτε εν μετανοία τα αμαρτήματά σας και είναι δυνατός ο Θεός τη μεσητεία των Αγίων μας να σας ελευθερώσει από την επίρρεια της μαγείας και να κατεσχύνει και να κατατροπιάσει εκείνους που ηθέλησαν για να σας προσβάλλουν και να σας κάνουν κακό. Εύχομαι αυτά τα λίγα πατρικά λόγια, αδελφικά λόγια, να βρουν απήγηση βαθιά μέσα στις καρδιές όλων σας. Εύχομαι οι Άγιοι της Μονής μας που είναι ολοζώντανοι σε αυτό το χώρο να εκπληρώσουν κάθε ευλαβή σας πόθο και αίτημα και να λυτρώσουν και να ελευθερώσουν όλους εκείνους που πάσχουν από την επίρρεια της μαγείας, αλλά και γενικότερα των ακαθάρτων πνευμάτων. Αμήν. Εύχομαι επιπροσθέτως για όλους μας να είναι αυτή τη Σαρακοστή. Δεν ξέρουμε τον χρόνο αν θα ζούμε. Βλέπουμε τα μαύρα σύννεφα της οργής του Θεού και όλο και κατεβαίνουν. Φοβάμαι μήπως ο πόλεμος γενικευθεί και τότε αλίμονο στην ανθρωπότητα. Και αν θα γίνει το κακό αυτό που γίνεται στη Σερβία, στους αδελφούς μας εκεί τους Ορθοδόξους, αν δεν μετανοήσουμε, φοβάμαι ότι θα έρθει και η δική μας η σειρά. Μόνο η μετάνοια θα μπορεί να αναχαιτήσει την δικαία οργή του Θεού. Μπορεί λοιπόν για πολλούς από εμάς να είναι και πιθανόν η τελευταία Σαρακοστή. Εύχομαι να είναι η Σαρακοστή αυτή ειρηνική, απρόσβλητη και να μας αξιώσει ο Χριστός, αν ζήσουμε μέχρι το Πάσχα, να φτάσουμε στο Πάσχα φορτωμένοι με αξίους, όχι με αμαρτίες, αλλά με αξίους καρπούς μετανοίας. Αμήν.